Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Δημήτρης και αυτό είναι το Moto Action. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε μια σύντομη βολτούλα με ένα Kawasaki Z1000 Tsugomi Edition του 2015. Μια μοτοσυκλέτα με ένα πολύ ιδιαίτερο design που κλέβει τα βλέμματα και αδιαμφισβήτητα τραβάει όλες τις εντυπώσεις. Αλλά ας μην πλατιάσουμε άλλο, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Φύγαμε. Παιδιά, έχει εθιστικό ήχο. Πάμε. Σου τεντώνει τα χέρια. Είναι μια μοτοσυκλέτα με πολύ ροπή. Ιδιαίτερα με τις 2-3 πρώτες σχέσεις δεν μαζεύεται. Έχει την τάση να σηκώνεται όλη την ώρα σούζα και να κάνει το πίσω λάστιχο να χάνει την πρόσφυση. Παλεύεις να κρατηθείς από τον αέρα. Αυτές οι γυμνές, όσο ωραία εμφάνιση έχουνε, τόσο σε τιμωρούνε όταν τις οδηγάς πάνω από 130 με 140 χιλιόμετρα. Έτσι να έχουνε αυτό το κουσούρι, είναι ένα αντίτιμο. Μια ευχάριστη βολτούλα σήμερα λοιπόν. Να πάρουμε λίγο αέρα, να καθαρίσει το μυαλό, ένα motovlog. Τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα θα την κάνουμε και test ride, αναλυτικό. Απλά σήμερα, επειδή είναι και λίγο αργά, είναι απογευματάκι, θα πέσει και ο ήλιος και δεν είναι ιδανικότερες συνθήκες. Θα γίνει κάποια άλλη στιγμή, σας το υπόσχομαι. Πάμε λίγο να το ανοίξουμε. Ο αέρας είναι ανυπόφορος. Δεν μπορείς να κρατηθείς. Σε κολλάει συνέχεια στο κάθισμα του συνεπιβάτη. Ο κινητήρας βγάζει αρκετή ροπή από τις χαμηλές τροφές και συνεργασία με το κοντά κλιμακούμενο σασμάν του χαρίζει εκρηκτικές επιδόσεις. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες, όπως είπαμε, στη δοκιμή την αναλυτική που θα κάνουμε. Και αυτός ο ήχος, ρε παιδιά, πω άλλο πράγμα. Πού πάει από εδώ, για πάμε καλοχώρι, θέλω να βγω. Άγρο μηχανάκι θέλει να σε δαγκώσει. Έχει την τάση να σηκώνει πολύ εύκολα το μπροστινό τροχό και φυσικά να πλαγιολισθαίνει με το παραμικρό. Είναι ελέγξιμο, έτσι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, άμα θέλετε, πόσοι από εσάς είστε κάτοχοι γυμνής μοτοσυκλέτας. Και εγώ κάποτε είχα ένα Z7,5 του 2009 μοντέλο. Και ένας από τους λόγους που αναζήτησα μια μοτοσυκλέτα η οποία σε καλύπτει από κάποια καιρικά φαινόμενα, κυρίως από τον αέρα βασικά, ήταν ότι υπήρξε αυτή η έλλειψη άνεσης, ρε παιδί μου. Το μυαλό σου ήταν στο πώς θα κρατηθείς στον αέρα. Τώρα μιλάμε για μια μηχανή που δεν έχει ιδιαίτερο
δεν είναι κάποια ιδιαίτερα δυνατή μηχανή, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε και για ταξίδια και για αυτά δεν έκανε. Εντάξει, βέβαια παίζει και η σωματική διάπλαση. Δεν θα έλεγα ότι είμαι ιδιαίτερα εύσωμος, αλλά δεν είμαι και μικροκαμωμένος. Οπότε εμένα προσωπικά με ενοχλούσε αυτή η κατάσταση. Και όταν δοκίμασα την κατηγορία on-off, κατέληξα εκεί πέρα. Και ουσιαστικά το πεδίο μου εστιάστηκε εκεί πέρα στο πώς θα αγοράσω κάποια μηχανή της συγκεκριμένης κατηγορίας. Τώρα τα μιλάμε για ένα χιλιάρι που έχει αρκετή υποδύναμη, πάνω δηλαδή από 120 άλογα. Θέλει υπομονή και να το έχεις πραγματικά. Και πόσο μάλλον όταν έχεις καλομάθει σε μοτοσυκλέτες οι οποίες έχουν κάλυψη από αέρα, μετά σου κακοφαίνεται. Σου κακοφαίνεται και δεν μπορείς να το συνηθίσεις. Δεν θα μιλήσω τώρα για καταστάσεις βροχής, απλά για τον αέρα. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος μου εμπιστεύτηκε τη μοτοσυκλέτα του, αυτή την υπέροχη Z1000 του 2015 μοντέλο, Sugomi Edition, για να κάνουμε το βίντεο αυτό. Είναι μια υπέροχη μοτοσυκλέτα. Όσοι γουστάρουν οι γυμνές μοτοσυκλέτες, παιδιά, είναι φανταστική. Εν τω μεταξύ, την πρώτη φορά που είχα οδηγήσει Kawasaki Z1000 του 2014, δηλαδή το συγκεκριμένο μοντέλο τέταρτης γενιάς, ήταν σε κάποιο test ride event και για να είμαι ειλικρινής, δεν μ' άρεσε. Οδηγικά δεν μ' άρεσε. Έχω την εντύπωση βέβαια ότι αποσυμπιέσανε την προστινή ανάρτηση, τη συμπίεση και την απόσβεση επαναφοράς, γιατί είναι σχετικά σφιχτή μοτοσυκλέτα. Η συγκεκριμένη τότε ήταν αρκετά μαλακή, θα έλεγα, και εικάζω ότι έγινε κάτι τέτοιο για να μην απογοητεύσει, ας πούμε, σε εισαγωγικά απογοητεύσει. Όταν λέμε έχει σφιχτή λειτουργία, δεν εννοούμε κάτι κακό. Και γενικά υπήρχε μια συνεννοησία του εμπρός και του πίσω μέρους και δεν μ' άρεσε όσον αφορά την οδική συμπεριφορά της. Τώρα η συγκεκριμένη προφανώς είναι σε στόκ ρύθμιση εργοστασιακή από το εργοστάσιο και αποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Οπότε ουσιαστικά αναθεώρησα και εγώ κάποια πράγματα που είχα στο μυαλό μου. Και με έκτη, όταν ανοίγεις τέρμα το γκάζι, έχει την τάση λίγο να παίζει το τιμόνι, διότι το σώμα σου κρατιέται από αυτό για να μην φύγεις πίσω. Κουμπώνεις βέβαια στο πίσω καθισματάκι, αλλά και πάλι ο αέρας σε σπρώχνει και από τα γόνατα γενικά. Ποια είναι η άποψή σας για τις γυμνές μοτοσυκλέτες και τι εμπειρία έχετε από αυτές? Εντάξει, γενικά πλαίσια είναι μηχανές ιδιαίτερα όμορφες, επιθετικής σχεδιάσης. Θες να τις βλέπεις, να τις οδηγάς, ροπάτες μηχανές με πολύ καλή οδική συμπεριφορά και επιθετικά στοιχεία. Αλλά αυτός ο αέρας, ρε παιδί μου, πω, τα ανηρεί όλα. Το φρενό. Άντε, πάμε να κάνουμε ένα ανοιγματάκι ακόμα.
συμπλέκτης είναι πολύ μαλακός. Τα λάστιχα όταν ζεσταθούν έχουν πολύ καλή πρόσφυση. Είναι τα Bridgestone S22. Το 19 μοντέλο πρέπει να είναι τα λάστιχα. Τα S22 δηλαδή το 2019 πρέπει να παρουσιάστηκαν. Καλό λάστιχο. Όμορφη φορτούλα σήμερα κάναμε. Βγήκαμε και λίγο στην Εθνική Οδό να δούμε πώς πηγαίνει η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Και τώρα εδώ βλέπουμε μέσα στην πόλη. Είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία τραβάει όλες τις εντυπώσεις, όλα τα βλέμματα, στα φανάρια σε ρωτάνε διάφορα πράγματα. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι πως αν έχεις στην κατοχή σου μια τέτοια μοτοσυκλέτα, δεν θα περνάς απαρατήρητος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κυριακή σήμερα η πόλη είναι σχεδόν άδεια, θα έλεγα, δεν έχει κίνηση. Τουλάχιστον από την κατεύθυνση προς ανατολικά. Η κάμερα ελπίζω να γράφει. Εντάξει, άνετη μηχανή. Όσον αφορά τις γωνίες, έχει άνετη εργονομία. Για γυμνό πάντα, έτσι. Ωραία μοτοσυκλέτα. Παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω πώς βγήκε το συγκεκριμένο βίντεο, απλά είχαμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα και το κάναμε. Δεν είχε δηλαδή κάποιο θέμα, όπως συνήθως κάνουμε στα motovlogs. Ήταν μια απλή βολτούλα. Ελπίζω να σας κράτησα έτσι παρεούλα. Στο σημείο αυτό παρεπτόντως θα ήθελα να μου γράψετε άμα έχετε κάποια ωραία ιδέα για κάποιο βίντεο να κάνουμε, οτιδήποτε έτσι, ή ενημερωτικού χαρακτήρα ή οτιδήποτε. Θα χαρώ πολύ να τη δω και φυσικά να την υλοποιήσουμε. Παιδιά, το είδατε? Παρατρίχα. Για πάμε να δούμε. Θα παιχτεί καμιά άτυπη κόντρα. Εργαλείο, μια χαρά. Αυτό είναι το ZX-Car, Z1000 Sugomi Edition. Καλό είναι. Έχει, να είσαι καλά. ZX-10R Ninja, της δίνει ο τύπος ψαράκωμα πίσω από τη ζελατίνα.
Ωραία, κάναμε και τη βολτούλα μας σήμερα. Τέλεια. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, άλλο ένα βίντεο ολοκληρώνεται και φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου άλλη μια φορά. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται περισσότερα. Και αυτό το λόγο θα ήθελα από εσάς, άμα θέλετε φυσικά, να κάνετε και μια εγγραφούλα στο κανάλι, να πατήσετε και το σχόλιο σας, ένα like. Βοηθάνε πολύ, παιδιά. Κάπου εδώ πέρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να οδηγείτε προσεκτικά. Γεια σας, φίλοι μου.